Αγαπητοί μου, πιστεύετε στον νόμο της έλξης? Τώρα νομίζω πιστεύετε, έτσι. Αυτά είναι για μένα. Καμπύλες, φωτιστικό. Περιμένω να δω. Σας το δίνω, αγαπητοί μου. Τι λες τώρα? Καταπληκτικό, ε. Δεν το έχω ξαναδεί, το έχετε? Σε αυτό θα χτυπηθούμε. Είναι και από κάτω, παιδιά. Ναι. Γυαλί είναι όλο αυτό φωτιζόμενο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το βάλουμε στο ρεύμα. Η παραγωγή μας έχει κάνει τα θαυματά της. Ωωωω, σκηνό. Λοιπόν, ελάτε να μας δείξετε τι έχετε φέρει, γιατί δεν μου λέει τίποτα σαν σχεδιαστής. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας? Λέγομαι Γιώτα Γαργάλα. Από πού μας έρχεστε? Από την Αθήνα. Με τι ασχολείστε? Είμαι παιδίατρος. Παιδίατρος, ναι. Σαν τη μαμά μου. Ναι. Πόσο ευχαριστή σύμπτωση. Το φωτιστικό αυτό είναι κάτι που με εντυπωσίασε μόλις το έβγαλε. Είναι ένα σύννεφο, θα έλεγα. Θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο, πώς βρέθηκε στα χέρια σου, τι είναι. Η μητέρα του συζύγου μου το είχε στο σαλόνι της. Λέω, τι όμορφο είναι αυτό, και μου λέει, σου αρέσει, πάρ' το. Για μένα είναι ξεκάθαρα ένα μανιτάρι. Έχει οργανική ξεκάθαρα φόρμα, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σύγχρονο στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων πλέον. Η παραγωγή του δεν ήμουν ξεκάθαρο από πού είναι, δεν βλέπω κάποιο μπραντ. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν φωτιστικό, δηλαδή είναι από αυτά τα φωτιστικά μουράνο. Που... Είναι μουράνο. Ναι, αυθεντικό μουράνο. Εξηγείτε. Μάλιστα. Και είναι το 80. 70. Το 70 είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα. Βγάζει αυτό το γλυκό φως, το οποίο το θέλει στο σαλόνι σου, σε ηρεμή. Θα προσπαθήσω να το διεκδικήσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ταιριάζει τέλεια στο σπίτι μου το συγκεκριμένο. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα. Το μοναδικό πράγμα που δεν μ' αρέσει είναι ότι είναι όλο γυαλί και τα φοβάμαι. Όλα τα πολύτιμα πράγματα είναι εύθραυστα, οπότε τι φοβόσαστε. Ναι, σωστό κι αυτό. Όπως οι γυναίκες. Σωστό, σωστό. Ναι. Με την πρώτη ματιά ξετρελαθήκανε. Ο έρωτας είναι το αποτέλεσμα μιας τυχαίας συνάντησης. Εγώ έχω απορία πώς και το πουλάτε. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να ζήσω την εμπειρία. Α, αυτό μας βοηθάει. Μάλιστα. Θέλετε όμως να το πουλήσετε? Είμαι material girl, που λέει και η Μαντόνα. Αν είναι η προσφορά. Σεβαστό το ποσό. Ακριβώς. Αν ακούγεται, θα γίνει. Ωραία. Μάλιστα. Αφού είστε και του παζαριού, ξεκινάμε το παζάρι. Okay. Και κάνω εγώ την αρχή με 40 ευρώ. Εξαιτίας του παζαριού, για τίποτα άλλο. Πού είναι η καμερά μου? Μου έρχεται να γελάσω. Συνεχίζω εγώ με 90 ευρώ. Να το κάνουμε. Κάτσε και να μου σταθεί εύκολα. Ούτε καν το ακούω. Το αναβαθμίζω στα 250. Αυτά είναι. Άλματα, με τα νερά του. Άλματα. Ας πούμε ότι τα 250 είναι μια καλή εκκίνηση. Υπέροχο. Δημήτρη. Μα ναι, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ένας κύριος ποτέ δεν πρέπει να κάνει φτηνές προσφορές. Σε κανένα δεύτερη πεδίο. Δεύτερη μαχαιριά. Τι έγινε, ρε παιδιά. Σε κανένα πεδίο. Η προσφορά του ήταν μια τιμή εκκίνησης, βασιζόμενος και στο δικό σας κάλεσμα στο παιχνίδι. Και στο δάσκαλο. Δεν είναι μια φτηνή αλλά τόσο προσφορά. Χαμηλά πια, ευτελίζει και την ομορφιά. Αφού είπατε να παίξετε, στις πωλήσεις όμως δεν προσβάλλουμε ποτέ τον πελάτη. Δεν προσευλήθην. Αλίμονο, αλλά πάξε σωστά η αγαπημένη μου όλη. Λοιπόν. Οπότε, αυτή τη στιγμή, όπως έρθει η κατάσταση, είμαστε στα 250 ευρώ από τον Δημήτρη. Που δεν είναι για πολλά παζάρια. Δεν... Ειρήνη, θα ήθελες να είναι στο καθιστικό σου, θα ήθελες? Ναι, θα προσφέρω 300 ευρώ, αλλά νομίζω μέχρι εκεί θα φτάσω. Αχ, Ειρήνη μου. Κάτσε, από 40 πήγαμε στα 250, δηλαδή εσύ τι έγινε, έχεις φέρει καινούριο κοντέινερ? Όχι, το κοντέινερ το γέμισα, τώρα έφερα νταλίκα. Εσύ μπορεί να έχεις νταλίκα, εμένα τα φορτηγά μου είναι εδώ, στην Αθήνα, με ένα τηλεφώνημα. 350. Το φωτιστικό είναι πολύ όμορφο, αλλά σε αυτό το σημείο αποχωρώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Δημήτρη, εσύ τι γίνεται με τα φορτηγά σου? Άντα, να σου πω κάτι. Ναι. Κάνε ένα τηλέφωνο στα φορτηγά σου, μήπως χωρέσει και το πάρεις, κατάλαβες? Εύκολα. Γιατί δεν χωράει την καινούργια ταλίκα? Όχι, ξέρεις, γιατί θέλει και αμπαλάζ, μη σπάσει κιόλας την ταλίκα. Άρα, δεν είναι κανείς σας μέσα?
380 ευρώ. Να το πάρω. Μπράβο, ρε Θάνο, μπράβο. 80, εσύ έβαλες άλλα 300 πάνω. Μη φύγει, μη φύγει. Πρέπει, πρέπει να το πάρουμε. Βγαίνω. Είμαστε δυο μας. Το παζάρι έφτασε εδώ. Το απόλαυσες τώρα. Πάρα πολύ. Τέλει. Αλλά θέλω κι άλλο. Το κι άλλο τι σημαίνει, κι άλλα χρήματα. Γιατί εγώ δεν θέλω άλλο. Είναι σκληρή απόρριψη από έναν κύριο. Να ακούς, δεν θέλω άλλο. Είναι από τα λίγα πράγματα που δεν μπορώ να πω εγώ σε αυτήν την εκπομπή. Στη ζωή μου συνήθως εγώ το λέω αυτό. Τώρα περιμένω κρέμα μου από τα χείλια σου. 380 ευρώ είναι μια καλή τιμή. Στα δίνω και είναι δικό μου. Το μόνο που έχεις να πεις είναι... Όχι. Όχι. Τέτοια απόρριψη. Μα είναι απόρριψη τα 380, Θάνο. Σε παρακαλώ. Τι έχεις στο μυαλό σου? Τουλάχιστον 800 ευρώ. Α, oh. Είμαστε τόσο μακριά. Τα 400 ήταν το όριο μου το πάνω. Mm-hmm. Αν και με έχεις πονέσει. Mm-hmm. 500 ευρώ θα σου δώσω. Και θέλω να πεις το λέω. Όχι. Το καταλαβαίνεις ότι είναι απόρριψη και πήγες να το σώσεις. Άμα στα δίνα εγώ τα 500, θα το δίνεις σε μένα. Ίσως. Σοβαρά μιλάς. Δεν ξέρω. Μ' αρέσεις πολύ, μ' αρέσεις. Τέτοια ήττα δηλαδή, αποχωρώ. Θα βάλω τώρα ένα δεκαράκι. Το δεκαράκι το ξέρεις που βάζω, έτσι. Αφού δεν είσαι εμένα. 5-10. 5-10. Όχι. Τώρα που ήρθαμε σε ένα τέλος και δεν υπάρχει συμφωνία. Ναι. Θέλετε να μας πείτε την εκτίμηση που έκανε ο Θάνος ο Λούθος? Η εκτίμηση ήταν 500 ευρώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν απολαυστικό, έχω να πω. Ειλικρινά, μας έφερες ένα ωραίο αντικείμενο και είσαι κι εσύ μια παρουσία η οποία στόλισες περισσότερο το αντικείμενο που μας έφερες. Με τιμάτε με αυτά που λέτε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτή την εμπειρία. Πάρα πολύ. Γεια σου, Γιώτα. Με στόλισε και εμένα εντωμεταξύ. Άρπατη εσύ, ε. Ήταν η πρώτη μου επαφή με δημοπρασία, αλλά νιώθω πάρα πολύ εξοικειωμένη γιατί έχω δει άπειρες ταινίες με δημοπρασίες. Οπότε ήρθα αεράτη. Ήταν απολαυστικό. Πρώτη φορά δίνω 500 ευρώ και τα ακούω.